ευρώ αναπρόσωπο και περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων ευθυνών, ιδίως ποινικών. Αποθαρρύνονται αυστηρά οι ψυχαγωγικές συναθρήσεις σε κλειστό χώρο με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και αποστάσεων μεταξύ των προσώπων. Επαναλαμβάνουμε την αυστηρή σύσταση. Οι πολίτες πρέπει να παραμένουν στην κατοικία τους ώστε να αποφύγουν στο μέγιστο βαθμό τις επαφές με άτομα εκτός του στενού οικογενειακού τους κύκλου. Η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση ζωτικών και μόνο αναγκών. Αποδεκτές εξαιρέσεις υπάρχουν αποκλειστικά για την μετάβαση στην εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών τροφίμων όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, μετάβαση στο ταχυδρομείο για την απολύτως αναγκαία αλληλογραφία, μετάβαση στην τράπεζα, μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων, κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε ανάγκη, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα τηρώντας απαρέγκλητα την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου και την κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Τρίτον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέσω τηλεργασίας. Όπου από τη φύση της επιχείρησης δεν είναι δυνατή τηλεργασία, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό εκ περιτροπής, τηρώντας αυστηρά την αναγκαία απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνουμε στις εταιρείες τηλεφωνικής ενημέρωσης, call centers, για την αναδύο μέτρα λειτουργία των θέσεων εργασίας. Επίσης, σας διαβεβαιώνουμε ότι κάθε Υπουργείο έχει εκπονήσει κατόπιν οδηγιών το δικό του σχέδιο έκτακτης κατάστασης, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί τις επόμενες ημέρες. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ενισχύουμε το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι με πρόσθετες δυνάμεις. Εντάσσονται σε αυτό οι εργαζόμενοι των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών, τα οποία δεν λειτουργούν, για να συνδράμουν στη στήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη, από φάρμακα, από είδη πρώτης ανάγκης. Συμπολίτες μας που έχουν έναν παραπάνω λόγο να μένουν στο σπίτι τους. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η μάχη συνεχίζεται με το ιατρικό, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας καθημερινά τον καλύτερο του εαυτό. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, θα τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, καθώς και τους εργαζομένους στον ΕΟΔΗ, στο Υπουργείο Υγείας, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και στις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες που δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως οφείλουμε και στους αφανείς ήρωες της δικής μας, έστω δύσκολης καθημερινότητας, σε εκείνους που χωρίς τη δική τους βοήθεια τα δύσκολα θα ήταν αδύνατα, στους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ, στα παιδιά των delivery, στους νέους που εργάζονται στις καφετέρειες και τα εστιατόρια που κάνουν διανομές, στους υπαλλήλους των ταχυδρομείων και των courier, στους νέους εκείνους που εργάζονται στα βενζινάδικα, στα πρατήρια καυσίμων, στους συνανθρώπους μας πίσω από τα γκισέ και τα γραφεία των τραπεζών, στους ακούραστους εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων και σε όλα τα στελέχη των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε όσους εργάζονται στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών που παραμένουν ανοιχτά, υπηρεσιών που χωρίς την παροχή τους τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε όλους αυτούς που θα έπρεπε να είναι στο σπίτι τους, αλλά δεν μπορούν. Και ο πιο απλός, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τους δείξουν ευγνωμοσύνη μας είναι ένας. Μένουμε σπίτι μας. Ακολουθούμε τις οδηγίες. Η εξάπλωση ή όχι του ιού είναι δική μας υπόθεση. Το δικό μας στοίχημα ευθύνης, συνέπειας, πειθαρχίας. Μένουμε σήμερα σπίτι και σύντομα επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Νικητές στον πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Μένουμε σπίτι. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να περάσουμε σε μερικές ερωτήσεις.